Σήμερα φιλοξενούμε έναν ιεράρχη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει βαθιά θεολογική γνώση, αλλά και ενωτικό και πολύ μεστό λόγο. Γι' αυτό το πράγμα γίναμε μάρτυρες κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Ελλάδος, κατά την οποία ο κύριος Ιερόθεος, ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο οποίος φιλοξενούμε σήμερα, είχε τον τρόπο να συνενέσει και να εκδώσει μαζί με κάποιους άλλους ιεράρχες το πόρισμα της ιεραρχίας, μέσα στο οποίο φαινόταν αυτός ο ομόφωνος και ο συνενετικός λόγος. Κύριε Ιερόθεε, σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και να μπορέσω να κι εγώ ό,τι θέλετε να απαντήσω για να διελευκανθεί το θέμα αυτό και κυρίως να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί έχουν γραφεί στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, σε εφημερίδες, έχουν γραφεί πάρα πολλά για το θέμα αυτό, για την απόφαση την οποία εξέδωσε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά να δούμε κυρίως από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει το θέμα. Έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σεβασμιότατε, κατά το οποίο έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά σε σχέση με την απόφαση, τη συνάντηση μάλλον, ή μάλλον την προφορική, για να το θέσουμε καλύτερα, την προφορική συνεννόηση ή συμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Αρχιεπίσκοπο. Ποια είναι η άποψή σας για την απόφαση αυτή? Καταρχάς πρέπει να πω ότι δεν ήταν μια απόφαση, ήταν μια συνάντηση, μια συζήτηση που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Το κείμενο το οποίο μας παρέδωσαν, το κείμενο το οποίο κατεγράφει και όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση στην εξωτερική την οποία έδωσαν, στη συνάντηση την από κοινού παρουσίαση του θέματος μάλλον, είναι πρόθεση για ιστορική συμφωνία. Άρα έθεσαν τα πλαίσια της συμφωνίας και μάλιστα όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι θα αποφασίσει από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως ήταν μια συζήτηση μακροχρόνια ενδεχομένως, πολύμηνη ίσως μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού, που ήρθε στην επιφάνεια και βεβαίως πάνω σε αυτό τοποθετήθηκε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ως η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει επί του θέματος αυτού. Είπατε ενδεχομένως και ίσως για τη συμφωνία αυτή. Εσείς ήσασταν γνώστης όλων αυτών των επαφών και του αντικειμένου που συζητείτε μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Έλληνα Πρωθυπουργού? Νομίζω ότι όλοι οι ιεράρχες και εγώ γνωρίζαμε ότι γινόταν συζήτηση κατά κύριους μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού. Ξέραμε ότι έχουν συζήτηση και συζητάνε διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, όχι ειδικότερα αυτό το θέμα. Εμένα με ενημέρωσε εμάς, επειδή είμαστε μια επιτροπή η οποία διορίστηκε από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος το 2017, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Στην επιτροπή αυτή πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης τη Δημοτήχου, στη συνέχεια εγώ, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο Μητροπολίτης Κηφισίας και είναι και 2 ακόμη νομικοί σύμβουλοι μας. Και επομένως πριν το εισάγει ο Αρχιεπίσκοπος το θέμα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, μας κάλεσε ένα πρωί και μας έκανε μια σύντομη ενημέρωση επί του θέματος αυτού. Ξέραμε, εγώ τουλάχιστον ήξερα περίπου πώς είναι αυτή η συμφωνία που έγινε. Στη συνέχεια όμως θα πήγαινε το θέμα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Δεν γνώριζα τι θα έλεγε η Διαρκή Ιερά Σύνοδος, αλλά κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου έγινε αυτή η από κοινού παρουσίαση μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού. Στην ιεραρχία πάρθηκαν μάλλον 3 αποφάσεις. Θέλετε να μας πείτε μέσα σε κάποιο περιθώριο το τι αποφασίστηκε, τι περιλαμβάνουν αυτές οι 3 αποφάσεις και από εδώ και πέρα ποιος είναι υπεύθυνος ή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτές τις 3 αποφάσεις να τις διεκπαιρεώσουν, να τις πάνε ένα βήμα μετά? Ναι, πρέπει να σας πω ότι μία απόφαση τελικά δεν είναι 3 αποφάσεις, είναι μία απόφαση με 3 σημεία. Επομένως έχουμε μία απόφαση η οποία ελήφθη από την ιεραρχία και πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν ομόφωνη η απόφαση, δηλαδή συνένευσε, συγκατένευσε και συμφώνησε και ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι παρόντες ιεράρχες. Να πούμε αυτή η απόφαση. Συγγνώμη, σεβασμιότατε, ότι αυτή η λέξη ομόφωνα
προσθέθηκε κατόπιν δικής σας παρότρινσης στο τέλος, έτσι. Ναι, δηλαδή πάντως είναι το θέμα ότι έγινε μια υψηλότητη, έγινε μια συζήτηση μεγάλη μέσα στην ιεραρχία και επειδή ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή ήμασταν τρία μέλη της ιεραρχίας που είχαμε τοποθετηθεί ως εκπρόσωποι τύπου, και καταρχιότερα ήμουν εγώ πρώτος, δεύτερος ο Μητροπολίτης Σύρου, τρίτος ο Μητροπολίτης Πατρών, και επειδή και ο Μητροπολίτης Ερών έκανε μία πρόταση προκειμένου να μην πάμε σε ψηφοφορία και υπάρξει ένας διχασμός, γι' αυτό και είπε ο Αρχιεπίσκοπος οι τρεις μαζί με τον Μητροπολίτη Σερών να αποσυρθούμε σε ένα γραφείο και να συγκεκριμενοποιήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε μέχρι τις 3 η ώρα, από το πρωί 9 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σε μερικά σημεία. Και πράγματι το συζητήσαμε, καταλήξαμε, παρουσιάσουμε όλα και τα οποία προσπαθούσαμε μέσα σε τρία σημεία να βάλουμε όλα και τα οποία ακούστηκαν μέσα στην ιεραρχία. Ήταν λοιπόν τρία συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για κοινού ενδιαφέροντες θέματα. Δεύτερον, να αναθέσουμε στη διαρκή Ιερά Σύνοδο, προκειμένου να συγκροτήσει μια επιτροπή ειδημόνων για να συζητήσουν τα θέματα αυτά και με την αρμόδια Επιτροπή της Κυβερνήσεως. Και το τρίτον ήταν ότι εμένουμε στο καθεστώς το σημερινό της μισθοδοσίας των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων στη σειρά της Μητροπόλης. Ήταν δηλαδή μια απόφαση με τρία σημεία που έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Το γεγονός είναι ότι όταν διάβασα αυτή την απόφαση, αυτό τα κείμενα το οποίο συντάξαμε με τρία σημεία ενώπιον όλων στην ιεραρχία και έγινε αποδεκτό, μετά είπα να προσθέσω και τη λέξη ομοφόνος και είπαν όλοι ναι, και έτσι προσθέθηκε τη λέξη ομοφόνος. Άρα ήταν μια ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας. Για άλλους θεωρείτε, σεβασμιότατε, ότι αυτή η λέξη ομοφόνος, η οποία προσθέθηκε τελικά μέσα στο κείμενο της απόφασης, έσωσε, θα λέγαμε ουσιαστικά, κατά προσωπική μου εκτίμηση, το κύρος του Αρχιεπισκόπου. Ναι, νομίζω ότι υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια των ιεραρχών να περισσώσουν και το κύρος της ιεραρχίας αλλά και του Αρχιεπισκόπου. Κοιτάξτε, εγώ δεν το βλέπω έτσι ότι έπεσε το κύρος του Αρχιεπισκόπου ή διαφυλάχτηκε μάλλον το κύρος του Αρχιεπισκόπου, διότι εδώ ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε ένα θέμα. Μας ενημέρωσε για τη συζήτηση και την συμφωνία που έκανε, καταρχήν συμφωνία και πρόθεση συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό, το έθεσε το θέμα, ακούστηκαν διάφορες απόψεις, οπότε σύμφωνα με την αρχή της διαλεκτικής του Χέγκελ έχουμε θέση, άρνηση, σύνθεση. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα. Έθεσε το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος, ακούστηκαν διάφορες απόψεις και αντίθετες από εκείνες τις οποίες εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος και μετά έγινε η σύνθεση. Έτσι λειτουργεί, νομίζω, πολύ καλά το δημοκρατικό και το συνοδικό σύστημα. Αρκεί όμως να συμμετέχουν και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, γιατί στην προκειμένου δεν συμμετείχε, ας πούμε, ούτε δεν είχε γνώση του θέματος ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε η Εκκλησία της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, των Νέων Χωρών. Ναι, αυτό ήταν άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Εμείς συζητούσαμε ως ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τώρα εσείς βάζετε το θέμα του Πατριαρχείου. Πράγματι ήταν μια, θα έλεγα, ένα λάθος τακτικής που έγινε και από τους δύο, και από τον Αρχιεπίσκοπο και από τον Πρωθυπουργό. Διότι για να καταλήξουμε εκεί, νομίζω, έπρεπε να συζητηθεί το θέμα και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την Εκκλησία της Κρήτης και με τα Δωδεκάνησα και νομίζω και με τους ιερείς, με τους εκπροσώπους των ιερέων, τους οποίους αφορούσε προσωπικά. Βεβαίως το επιχείρημα το οποίο ακούστηκε ήταν ότι τώρα εμείς συζητάμε ως Εκκλησία της Ελλάδος. Και βεβαίως θα γίνουν και αργότερα και συζητήσεις με την Εκκλησία της Κρήτης κτλ. Αλλά νομίζω ήταν έλλειψη, γιατί όταν παρουσιάζεται μια απόφαση, κοινή συμφωνία, πρόθεση, θα έλεγα, για μια ιστορική συμφωνία, νομίζω ότι έπρεπε να ληφθούν όλοι οι παράμετροι υπόψη. Τι θα πρέπει, σεβασμιότατε, να περιμένουμε από εδώ και στο εξής, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά αυτή την απόφαση να την μετουσιώσουν σε πράξη?
Τώρα βασικά πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτεία, και να κινηθεί και η εκκλησία. Από ό,τι βλέπουμε ήδη κινείται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ανέδεισε στον Υπουργό Παιδείας να κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εκ των προτέρων, να τα κάνει τώρα, να συζητήσει δηλαδή με την Εκκλησία της Κρήτης, και όντως συζήτησε με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Κρήτης, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από ό,τι άκουσα θα κάνει συζήτηση και με τους εκπροσώπους των ιερέων και ενδεχομένως και με άλλους αρχιερείς, οπότε να καταλήξουν σε μερικά συμπεράσματα. Από πλευράς δηλαδή πολιτείας κινείται αυτή η διαδικασία. Και εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι τώρα χρησιμοποιούνται δύο εκφράσεις. Δηλαδή ο Υπουργός λέει να κάνουμε έναν εξαντλητικό διάλογο πάνω στα θέματα αυτά, μια έκφραση που δείχνει ότι πρέπει να πάρει ένα χρονικό, ένα όριο, ένα χρονικό διάστημα. Και το άλλο το οποίο χρησιμοποιεί ο Υπουργός είναι ένα προσεκτικό διάλογο. Και θεωρεί ότι πρέπει να γίνει επί τη βάση των πλαισίων αυτά τα οποία ετέθησαν. Νομίζω λοιπόν ότι από πλευράς πολιτείας ξεκίνησε αυτό τώρα και θα ξεκινήσει και από πλευράς εκκλησίας. Που σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο, που θα συνέλθει η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, θα ρυθμίσει το θέμα της Επιτροπής, θα ορίσει τα μέλη της Επιτροπής. Βεβαίως υπάρχει αυτή η Επιτροπή σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πιθανόν να προσθεθούν και άλλοι άνθρωποι, οι δήμονες, και θα κινηθεί από εκεί και να δουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Σε άλλο σημείο της αποφάσεως Σεβασμιότητα αναφέρεται ο διάλογος για περί κοινού ενδιαφέροντα θέματα. Μιλάμε για την αναθεώρηση για την αλλαγή του τρίτου άρθρου του Συντάγματος, για τη θρησκευτική ουδετερότητα, για την μισθοδοσία, για την εκμετάλλευση των ακινήτων κτλ. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Ναι, τα θέματα είναι πολλά τα οποία αφορούν την Εκκλησία και την Πολιτεία. Είναι δύο ζωντανοί οργανισμοί, και η Εκκλησία και η Πολιτεία. Οπότε υπάρχουν διάφορα θέματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η μισθοδοσία των κληρικών, είναι ένα σημαντικό θέμα που εμείς βάλαμε κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, στην ιεραρχία το θέμα αυτό δεν είναι προς συζήτηση. Παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα. Και έτσι υπήρχε και μια ηρεμία δηλαδή και μέσα στον χώρο της ιεραρχίας και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος. Αν και πρέπει να σας πω για την αναθεώρηση του Συντάγματος και κυρίως το άρθρο 3, το οποίο έβαλε κυβέρνηση και προσθέτει εκεί τη θρησκευτική ουδετερότητα στο άρθρο 3, γι' αυτό υπάρχει απόφαση λυμένη από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2017 και του 2018 τώρα τον Οκτώβριο, που λέει ότι δεν θα κάνουμε συζήτηση με την κυβέρνηση πάνω στο θέμα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, αλλά θα γίνει συζήτηση με τη Διακομματική Επιτροπή, δηλαδή με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όταν θα οριστεί, για να ρυθμίσουν, να συζητήσουν τις αλλαγές και την αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως το θέμα των κημητηριακών ναών. Δηλαδή μέχρι τώρα, ενώ έλεγαν μέχρι τώρα να γίνει χωρισμός Εκκλησίας-Πολιτείας, παρά τα αυτά, μέσα στον νόμο, τον υφιστάμενο νόμο και μέσα στους κώδικες που επικρατούν, είναι ότι οι κημητηριακοί ναοί να ανήκουν, ή μάλλον να τους εκμεταλλεύονται οι Δήμοι. Και αυτό είναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χωρισμός Εκκλησίας-Πολιτείας και ταυτόχρονα να μπαίνουν στα οικονομικά των κημητηριακών ναών? Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει και αυτό να λυθεί. Υπάρχει και θέμα, ζήτημα και με τα 10.000 νομικά πρόσωπα, ναι, της Εκκλησίας. Νομίζω, δηλαδή ο τρόπος διαχείρισης της περιουσίας αυτών. Νομίζω αυτό δεν τίθεται μέσα στη συμφωνία που έγινε, την πρόθεση συμφωνίας. Απλώς λέγεται ακροθυγώς ότι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία του Ταμείου Αυτοαξιοποίησης της Περιουσίας, θα συμμετάσχουν και εθελοντικά και όσοι θέλουν. Αλλά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας παραμένουν, εκτός αν θέλουν να αλλάξουν την νομική προσωπικότητα. Εάν η πολιτεία θέλει να αλλάξει την νομική προσωπικότητα, που νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, διότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να αλλάζει τη νομική προσωπικότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, των νομικών προσώπων
των ναών και των Μητροπόλεων και να αφήνει στις μοφτίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τις εβραϊκές συναγωγές, όχι, την εβραϊκή τέλος πάντων αρχή, ναι, να την αφήνει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει μέσα σε ένα κράτος στο οποίο οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα. Ο διάλογος πόσο θεωρείτε ή εκτιμάτε ότι μπορεί να διαρκέσει? Δεν το γνωρίζω. Ήδη βλέπω ότι γίνεται, ξεκίνησε από τον Υπουργό Παιδείας και ο ίδιος είπε ότι πρέπει να γίνει εξαντλητικός ο διάλογος. Τώρα πόσο χρόνο θα κρατήσει, η Εκκλησία ακόμη δεν καθόρισε τα πρόσωπα, τους ανθρώπους που θα κάνουν το διάλογο. Δεν ξέρω μέχρι πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτός ο διάλογος. Πρέπει να είναι εξαντλητικός. Και επίσης ένα θέμα το οποίο τίθεται είναι ο διάλογος αυτός θα γίνει επί τη βάση του πλαισίου αυτού που ήδη έχει συμφωνηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί? Διότι ενώ... Φοβάστε μόνο μέρες ενεργές, δηλαδή φοβάστε μήπως ανοίξει η ατζέντα από την πλευρά της πολιτείας? Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε στην πράξη. Εκείνο που λένε το εξής, ότι αυτή η απόφαση την οποία πήρε η ιεραρχία έχει πολλές αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση η οποία γίνεται και έγινε αμέσως από την αρχή είναι ότι η Εκκλησία πηγαίνει σε διάλογο με την πολιτεία με κόκκινες γραμμές. Και μάλιστα εκείνο το οποίο ετέθεσαν από την αρχή τα ερωτήματα, πώς πάτε σε διάλογο με κόκκινες γραμμές και ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή αυτή που φάνηκε είναι ότι δεν δεχόμαστε να αλλάξει το καθεστώς της μισθοδοσίας των ιερέων. Η άλλη που δεν φάνηκε αλλά είναι μέσα είναι το θέμα της αναθεωρήσεως του συντάγματος, το να μπει η θρησκευτική ουδετερότητα. Γιατί θα γίνει ένα έθνος εντελώς διαφορετικό από εκείνο που ισχύει για 3.000 χρόνια, ένα διαφορετικό έθνος. Το έθνος το δικό μας είχε πάντοτε τη θρησκεία μέσα. Ήταν αυτό που έλεγε ο Ηρόδοτος, ήταν το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα πέρασαν φιλοσοφίες, όπως η προσοκρατική φιλοσοφία, όπως η κλασική μεταφυσική, Σοκράτης, Πλάτωνος, Αριστοτέλης, οι στοικοί φιλόσοφοι, είναι ο πλατωνισμός και πολλοί άλλοι μετά, που όλοι μέσα τους είχαν την έννοια του Θεού. Οπότε είναι και αυτό. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν αυτής της αποφάσης της ιεραρχίας είναι ότι πάμε σε διάλογο με κόκκινες γραμμές. Όμως υπάρχει και μια εσωτερική ανάγνωση του θέματος. Και αυτή η εσωτερική ανάγνωση του θέματος είναι ότι εφόσον η συμφωνία αυτή που έγινε, η πρόθεση συμφωνίας που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου, το 15ο σημείο λέει ότι όλα τα προηγούμενα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσουν, θα εφαρμοστούν στο σύνολό τους, όταν εμείς βάζουμε κόκκινη γραμμή τη μισθοδοσία που ήταν ένα βασικό σημείο που αφορούσαν τα προηγούμενα, άρα τότε ισχύει. Ουσιαστικά, ισχύει, λέτε, δεν ισχύει. Λέτε το 15 έρχεται, υποτίθεται, να δεσμεύσει τα προηγούμενα. Και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, αυτά τα οποία. Ακριβώς. Όταν εμείς πηγαίνουμε και λέμε ότι ένα βασικό κομμάτι αυτών των 14 σημείων είναι το θέμα της μισθοδοσίας, ότι το κράτος θα δώσει το χρηματικό ποσό επιδότηση στην Εκκλησία προκειμένου να δοθεί στους ιερείς, όταν εμείς δεν δεχόμαστε να γίνει ο διάλογος από τους, άρα υπονομεύονται στην πράξη όλα τα προηγούμενα σημεία. Και γι' αυτό και διερωτώμε. Θα είναι, όπως λέγει ο Υπουργός Παιδείας, αυτή η πρόθεση συμφωνίας το πλαίσιο ή η βάση της οποίας θα γίνει συμφωνία, θα γίνει ο διάλογος μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας? Είναι ένα θέμα. Θα το δούμε. Και αν υποτεθεί ότι μπαίνει η μισθοδοσία σε αυτό το ειδικό ταμείο, εξασφαλίζονται αυτοί οι πόροι κάθε χρόνο? Κοιτάξτε, δεν το συζητώ αυτό το θέμα. Δεν το συζητώ αυτό το θέμα, γιατί εμείς βάλουμε κόκκινη γραμμή προς την κατεύθυνση αυτή. Και δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν θέλω να το συζητήσω αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα είναι κλεισμένο από πλευράς ιεραρχίας. Ότι δεν το συζητάμε αλλαγή μισθοδοσίας. Δεν συζητάμε δηλαδή η αντίτηση αποζημιώσεως για την περιουσία την οποία πήρε το κράτος και ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να δοθεί. Αντί για την αποζημίωση, η αποζημίωση να χαρακτηριστεί ως επιδότηση. Φοβάστε μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας?
Δεν ξέρω τι θα κάνει και εμείς πάντως δεν θα συμφωνήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Δεν θα συμφωνήσουμε όταν δεν προχωρήσουν τα θέματα όπως τα έθεσε η ιεραρχία στην ομόφωνη αυτή η απόφαση της. Και εν πάση περιπτώσει, αν προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, θα έχει και την ευθύνη. Ανέκαθεν, σεβασμιότατε, ήσασταν προσεκτικός στη διατύπωση της φράσης περιχωρισμού εκκλησίας και κράτους, λέγοντας ότι νομικά αυτός ο όρος δεν στέκει. Ωστόσο, μέσα από αυτή την καταρχήν μορφωρική συμφωνία για τον εξορθολογισμό των σχέσεών τους, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των εννοιών, δηλαδή του εξορθολογισμού της σχέσης και η προφορική συμφωνία? Ναι, και καλώς κάνετε και το παρατηρήσετε αυτό, διότι εδώ και 30 χρόνια γράφω συνέχεια για το θέμα αυτό, ότι δεν μπορεί να μιλά κανείς για χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Γιατί πρώτα απ' όλα, τι είναι εκκλησία? Η εκκλησία δεν είναι μέσα στην πολιτεία. Τι είναι η πολιτεία? Δεν είναι μέλη της εκκλησίας? Οι πολίτες δεν είναι μέλη της εκκλησίας? Λοιπόν, οπότε αυτό από πλευράς ορολογίας, εκκλησία και πολιτεία. Μετά, το θέμα του χωρισμού. Τι θα πει χωρισμός σε ένα κράτος το οποίο είναι ευνομούμενο? Έχει νόμους να κινείται. Τι θα πει χωρισμός? Μπορεί κάποιος να ζει μέσα στο κράτος και να είναι χωριστός από την πολιτεία? Ένα σύλλογο κάνει κανείς και πρέπει να αποκτήσει μια νομιμότητα και πηγαίνει στο πρωτοδικείο για να κάνει, να το νομιμοποιήσει. Οπότε είναι άστοχος η έκφραση χωρισμός εκκλησίας πολιτείας και πάντοτε τόνιζα ότι δεν πρέπει να μιλάμε για χωρισμό εκκλησίας πολιτείας, αλλά για σχέσεις εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Και έλεγα κατά καιρούς ότι ακόμη και το Βατικανό στην Ιταλία, που είναι ένα κράτος, κράτος εν κράτη, παρά τα αυτά στο Ιταλικό Σύνταγμα λέει σχέσεις του Βατικανού με την Εκκλησία. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι εξορθολογισμός των σχέσεων, επικράτησε πια αυτή η ονομασία, γιατί στην αναθεώρηση, στην πρόταση αναθεωρήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ακριβώς λέγεται, εξορθολογισμός των σχέσεων ή διακριτότητα των όρων. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κανένα κόμμα δεν χρησιμοποιεί τον όρο χωρισμό εκκλησίας πολιτείας, γιατί δεν υφίσταται. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον οριμάζουμε ως προς τις έννοιες, δηλαδή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε την πραγματική έννοια των λέξεων και πάμε λίγο παραπέρα. Παρ' όλα αυτά, σεβασμιότατε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε και λίγο το συνοδικό σύστημα κατά το οποίο λειτουργεί η ιεραρχία, για το οποίο έχουμε γίνει μάρτυρες τώρα τελευταία. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η διαρκής ιεραρχία? Κοιτάξτε, όλη αυτή η συζήτηση που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου δείχνει πώς λειτουργεί το συνοδικό σύστημα και πώς το κρατικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Στη συνέχεια, όταν ελήφθη αυτή η απόφαση από την ιεραρχία, ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον Υπουργό να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν το πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο ακόμα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός διορίζει τους υπουργούς του, πάβει τους υπουργούς του, στη συνέχεια μετά τους αναθέτει διάφορα έργα να κάνουν. Αυτό δεν λειτουργεί έτσι μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει συνοδικό σύστημα, που σημαίνει έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αποτελείται από 82 αρχιερείς μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι το ανώτατο όργανο, λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις και μετά αναθέτει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για να τις υλοποιήσει τις αποφάσεις αυτές. Γι' αυτό και είδατε στην απόφαση την οποία πήραμε, λέει να αναθέσει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο προκειμένου να συγκροτήσει την Επιτροπή. Και βέβαια κάτω από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, που ήταν το μικρότερο όργανο, η ιεραρχία αποτελείται από 82 ιεράρχες. Η Διαρκή Ιερά Σύνοδος αποτελείται από 12 μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο 13 και κάτω από τη Διαρκή Σύνοδο υπάρχουν διάφορες συνοδικές επιτροπές. Οπότε το σύστημα είναι συνοδικό, που σημαίνει είτε από την ιεραρχία ξεκινάει μια απόφαση και πρέπει η Διαρκή Σύνοδος να την υλοποιήσει με τη βοήθεια των συνοδικών επιτροπών από πάνω προς τα κάτω, είτε ξεκινάει από τις συνοδικές επιτροπές που είναι πολλές και μέσα στις οποίες υπάρχουν αρχιερείς. Κυρίως είναι 7 μελείς, 4 αρχιερείς, 3 καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι παράγοντες. Ξεκινάει μια πρόταση η οποία πηγαίνει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και όταν η Διαρκή Ιερά Σύνοδος νομίζει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα δικά της όρια, το παραπέμπει για απόφαση στην ιεραρχία. Αυτό είναι το συνοδικό σύστημα. Που σημαίνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν διορίζει τους Μητροπολίτες, ούτε τους πάβει όπως το κάνει ο Πρωθυπουργός.
Εμείς λοιπόν έχουμε το συνοδικό σύστημα, ενώ η κυβέρνηση, η πολιτεία έχει εντός, να μην παραξηγηθώ, εντός εισαγωγικών το φεουδαρχικό σύστημα, εντός εισαγωγικών, με δημοκρατική όμως διαδικασία. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ψηφίζεται και εκείνος διορίζει και πάβει τους υπουργούς του. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει μέσα στην Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων, αυτό που λέμε. Έτσι ακριβώς λέγεται, γιατί έχει μία ψήφο εκείνος και ο καθένας έχει τη δική του ψήφο. Αυτό λέγεται primus inter pares, πρώτος μεταξύ ίσων. Γιατί όλοι είμαστε επίσκοποι και όταν κάνουμε εκλογές, είτε αρχιεραίων, είτε όταν ένα θέμα τίθεται προς ψηφοφορία, η ψήφος του καθενός έχει την ίδια αξία. Μόνο όταν είναι προφορική, είναι ονομαστική η ψηφοφορία και έρθει ισοψηφία, τότε ισχύει η ψήφος του πρώτου, του Αρχιεπισκόπου. Αν σας ζητούσα την εκτίμησή σας από εδώ και πέρα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Θα δούμε, θα συγκροτηθεί η Επιτροπή εκ μέρους της Εκκλησίας. Να δούμε, θα θέσουμε τα πλαίσια. Τα πλαίσια έχουν τεθεί ήδη από την ιεραρχία. Και όχι μόνο στα τρία αυτά σημεία τα οποία βεβαίως βγήκαν έξω, αλλά έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά. Γιατί πρέπει να μελετηθεί όλο το θέμα και μέσα από τα πρακτικά. Καταγράφουν τα πρακτικά, οι απόψεις των αρχιερέων, να δούμε τι ακριβώς είπαν οι αρχιερείς και μετά θα κάνουμε διάλογο με την πολιτεία. Θα δούμε λοιπόν η πολιτεία πώς θέλει να γίνει ο διάλογος. Θέλει να γίνει ο διάλογος επί τη βάση αυτών των 14 ή 15 σημείων τα οποία έχουν τεθεί, με αμφισβήτηση του ενός του σημαντικού σημείου, θα έλεγα, που είναι η μισθοδοσία του κλήρου. Θέλει να βάλει καινούργια θέματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο διάλογος. Είναι πάντως ευχάριστο το ότι και οι δύο αποδέχθηκαν το διάλογο αυτό. Δηλαδή και εμείς ως ιεραρχία είπαμε να γίνει διάλογος με την πολιτεία σε κοινού ενδιαφέροντες θέματα. Και αμέσως και η πολιτεία δέχτηκε η κυβέρνηση να κάνει αυτό το διάλογο. Και είναι σημαντικό το ότι ο Υπουργός Παιδείας άρχισε ήδη να διαλέγεται. Θα εξαρτηθεί από το διάλογο που κάνει με τα διάφορα, με την Εκκλησία Κρήτης, το Πατριαρχείο, τους ιερείς, τι θα αποκομίσει, τι θα καταθέσει και πώς θα ενημερώσει και τι θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί αυτός ο διάλογος. Πάντως για την αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να πω είναι ένα, θα έλεγα, μια κόκκινη γραμμή εκ μέρους της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, την αναθεώρηση του Συντάγματος, η Εκκλησία θα διαλεχθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί του θέματος αυτού. Άρα δηλαδή τίθενται ουσιαστικά δύο κόκκινες γραμμές. Ναι, και μπορεί να φανούν και άλλες γραμμές κόκκινες στην πράξη το διάλογο. Γιατί κοιτάξτε, αν είτε μπαίνει στο τρίτο. Μήπως κατηγορηθεί το ότι η Εκκλησία ότι δεν έχει πραγματικά λόγο να έρθει να συζητήσει. Όχι, θα γίνει. Θα γίνει διάλογος, θα θέσουμε τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε. Και αν η ελληνική πολιτεία, ο Πρωθυπουργός επιμείνει στην μισθοδοσία, στην αλλαγή της μισθοδοσίας. Τότε αυτό θα έρθει πάλι στην ιεραρχία. Δηλαδή, εφόσον η απόφαση είναι της ιεραρχίας. Εμείς και η Διαρκή Ιερά Σύνοδος είναι δεσμευμένη και η Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί είναι δεσμευμένη, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε διάλογος θα γίνει, σε οτιδήποτε καταλήξουμε ή δεν καταλήξουμε, θα γίνει αναφορά και θα έρθει στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και τότε θα αποφασίσουμε τι ακριβώς θα γίνει. Πρέπει να προσθέσω ένα σημείο, επειδή γίνεται και γράφεται και λέγεται στην ιεραρχία και στις συζητήσεις που κάναμε, δεν ασχοληθήκαμε μόνο με τα οικονομικά ζητήματα, ούτε με τη μισθοδοσία των κληρικών. Ασχοληθήκαμε και με την πρόταση αλλαγής του τρίτου άρθρου του συντάγματος. Εκεί που λέει η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Και σύμφωνα με την αιτιολογική αίτηση που λέει με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά. Είναι τεράστιο θέμα. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο αυτό. Δηλαδή όταν μπαίνει αυτό, πρώτα μπαίνει το άρθρο, μπαίνει αυτή η φράση για τη θρησκευτική ουδετερότητα. Η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Μπαίνει στο τρίτο άρθρο, εκεί που καθορίζονται οι σχέσεις πρωτευόντως μεταξύ της πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
και της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δευτερευόντως μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και πολιτείας, ελληνικής πολιτείας. Μπαίνει λοιπόν αυτό το θέμα και αν το δει αυτό κανείς και με τα άλλα άρθρα του συντάγματος, ας πούμε το 16ο άρθρο του συντάγματος, δείχνει ότι υπάρχει μια αντιφατικότητα. Δηλαδή τι θέλω να πω. Μπαίνει αυτή η φράση ότι η ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Ενώ στο 16ο άρθρο του συντάγματος που καθορίζει την παιδεία και σε αυτό δεν, και αυτό δεν, το, δεν θέτει πρόταση να θεωρήσει ως η κυβέρνηση. Εκεί τι λέει. Είναι λέει υποχρεώσεις σκοπός του κράτους η ανάπτυξη της, εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Λοιπόν, για να δείτε τώρα. Ουσιαστικά στο τρίτο. Σε αντιπαράθεση το ένα αντίθεση, με το άλλο. Όχι αντιπαράθεση, αντίθεση. Αντίθεση. Δηλαδή, έχουμε το τρίτο άρθρο που λέει είναι θρησκευτικά ουδέτερη η ελληνική πολιτεία και το 13ο άρθρο ότι είναι σκοπός της πολιτείας είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το είδαν, δεν ήθελαν να προχωρήσουν στην αναθεώρηση του 16ου άρθρου του συντάγματος που αναφέρεται στην παιδεία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν το προχώρησαν καθόλου. Είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι με μια μικρή φράση ότι είναι θρησκευτικά ουδέτερη η ελληνική πολιτεία, αλλά όταν το δει κανείς με την αιτιολογική έκθεση που λέει με ό,τι αυτό συνεπάγεται κανονιστικά και πρακτικά, τα πάντα μπορούν να ρυθμιστούν. Κερκόπορτα, ανοίγουν τα πάντα. Τα πάντα, εκεί πάνω μπορούν να στηριχθούν οποιοδήποτε νόμοι. Όχι μόνο και οποιοδήποτε νόμοι, αλλά αν κάποιος θέλει κάτι να ικανοποιήσει, κάτι ιδιαίτερο, θα προσφύγει στα δικαστήρια, θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί τη βάση του άρθρου αυτού και της αιτιολογικής εκθέσεως με ό,τι συνεπάγεται κανονιστικά θα το επιτύχει. Είναι πολύ ασαφές αυτό σε πρόσβαση. Είναι ασαφές και νομίζω ότι για πρώτη φορά που τίθεται αυτό που είπα και στην αρχή. Είναι πρώτη φορά που τίθεται αυτό το θέμα μέσα στο δικό μας έθνος. Γιατί είναι ένα κράτος, αλλά είναι και έθνος. Βεβαίως δεν ταυτίζονται απόλυτα γιατί το έθνος είναι και πέρα από το κράτος. Αλλά εμείς ανήκουμε σε ένα έθνος. Και είναι πολύ άσχημο, θα έλεγα, είναι μια αλλοτρίωση του έθνους να λέμε ότι είναι άθρησκο. Δηλαδή πάμε να κατασκευάσουμε ένα διαφορετικό έθνος μετά από 3.000 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υφίσταται. Μήπως ονειρεύονται ίσως τη δημιουργία μιας εκκλησίας κατά τα πρότυπα της Γερμανίας. Δεν το ξέρω τι γίνεται και στη Γερμανία όμως τον έχω ακούσει τον Αρχιεπίσκοπο να λέει ότι βεβαίως υπάρχει μια ουδετερότητα, αλλά πρέπει να σας πω ότι το θέμα της ουδετερότητας εγώ δεν ξέρω νομικά, δεν το κατέχω το θέμα, αλλά ρώτησα νομικούς και μου είπαν ότι και στα άλλα συντάγματα των ευρωπαϊκών χωρών δεν λέγεται ακριβώς έτσι ουδέτερη, θρησκευτικά ουδέτερη, απλώς παρουσιάζεται περιγραφικά. Και αν το δείτε, το άρθρο 13 του δικού μας συντάγματος ουσιαστικά κάνει μια περιγραφή ουδετερότητος. Με την έννοια λέει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστη. Λέει το 13ο άρθρο του συντάγματος. Και επίσης κάθε γνωστή θρησκεία μπορεί να τελεί τα καθήκοντά της, τη λατρεία της και είναι πάντα υπό την επιπτία του κράτους. Οπότε λοιπόν εκεί περιγράφεται μια ουδετερότητα. Αλλά στη Γερμανία λειτουργεί ένα άλλο σύστημα που έχω ακούσει τον Αρχιεπίσκοπο να λέει που το ξέρει το σύστημα. Αυτό είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλο σύστημα όπως το γαλλικό σύστημα. Και πρέπει να σας πω ότι στη Γερμανία παρά το ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και υπάρχει μια εξωτερική ουδετερότητα, εντούτοις τα πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μερικών άλλων είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σεβασμένοι, τότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τις απόψεις σας, οι οποίες είναι οπωσδήποτε σημαντικές. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να προσθέσω κάτι έτσι για να κλείσω περισσότερο. Να πω ότι παρουσιάστηκε μια περίπτωση, παρουσιάστηκε μια αίσθηση ότι θα αποδεσμευτεί το κράτος από 10.000 κληρικούς. Λοιπόν, και λένε ότι να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ δεν είμαστε ποτέ δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε θρησκευτικοί λειτουργοί.
αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουν, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα κόμματα να καταλάβουν, ότι δεν πρόκειται περί 10.000 κληρικών. Πρόκειται για 10.000 ενοριών. Γιατί οι κληρικοί προείστανται ενοριών. Και όταν λέμε ενοριών, εννοούμε ενορίες που έχουν τους ιερείς, έχουν τους ψάλτες, έχουν τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, 4 επιτρόπους, έχουν τα φιλόπτωχα ταμεία, τους συνδέσμους αγάπης όπως λέγονται σε κάθε Μητρόπολη, τους κατοικητές, τις κατοικήτριες κτλ. Είναι ολόκληρο σύστημα. Κάθε ενορία έχει 50 ανθρώπους, 50 και 100 ανθρώπους που είναι στο πυρήνα όλης της ενορίας. Επομένως, δεν πρόκειται για 10.000 κληρικούς. Πρόκειται για 10 κοινότητες. Ενοριακές κοινότητες. Πρόκειται για 10 πνευματικά κέντρα υγείας. Γιατί μέσα στην εκκλησία, η οποία λειτουργεί ως θεραπευτήριο και ως νοσοκομείο, γίνεται η πρωτογενής πρόληψη, η δευτερογενής πρόληψη, η τριτογενής πρόληψη διαφόρων θεμάτων, των ναρκωτικών κτλ. Με όλο το σύστημα το οποίο έχει η εκκλησία. Και επίσης είναι 10.000 ή λιγότερο 8.000. Όχι μόνο ενοριακά κέντρα και πνευματικά κέντρα υγείας, αλλά ταυτόχρονα και 8 με 10.000 κέντρα πολιτισμού. Γιατί κάθε ενορία εκφράζει, διασώζει, περιφρουρεί μια πολιτιστική παράδοση. Μνημεία, εδώ το ξέρετε και εσείς στην επαρχία μας επάνω στα χωριά, που δεν έχουν τώρα κοινότητες, δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν σχολεία. Ποιος συντηρεί όλο αυτόν τον πλούτο, τον πολιτιστικό πλούτο, τα μνημεία, τους ναούς, τις εικόνες, παλαιές, ιερείς. Επομένως, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται περί 10.000 κληρικών. Πρόκειται για ένα σύστημα ολόκληρο ανθρώπων. Δεν πρόκειται, σεβασμιότατε, για 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Πρόκειται για 10.000 ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν ένα πολυσύνθετο έργο. Το προεκτείνω. Και λέω, δεν είναι για 10.000 ανθρώπους, είναι για πολύ περισσότερους ανθρώπους. Γιατί οι κληρικοί προείστανται πολλών ενοριακών κέντρων και θρησκευτικών και εθνικών και ιατρικών, πνευματικών ιατρικών και πολιτιστικών. Και κάτι άλλο να πω, που το είπα και άλλες φορές και νομίζω είναι απαραίτητο να το πούμε και στην σημερινή εκπομπή. Έλεγε ένας μεγάλος κοινωνιολόγος, ο οποίος ήταν σχεδόν την ίδια εποχή με τον Μάρξ και θεωρείται ότι είναι πιο μοντέρνος κοινωνιολόγος, ο Μαξ Βέμπερ, ο οποίος μιλούσε για την εξουσία και έλεγε ότι υπάρχουν τριών ειδών εξουσίες. Είναι η εξουσία η νόμιμη, η γραφειοκρατική εξουσία, που είναι κατόπιν εκλογικών αναμετρήσεων. Δεύτερον είναι η χαρισματική εξουσία. Δηλαδή είναι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία που έχουν μερικά χαρίσματα και λόγω των χαρισμάτων που έχουν αναδεικνύονται μέσα στην κοινωνία, και υπάρχουν ακόμη και υπάρχει και η παραδοσιακή εξουσία. Είναι όλη αυτή η παράδοση ενός λαού. Οπότε είναι τρία τα κέντρα της εξουσίας. Η νόμιμη εξουσία, η χαρισματική εξουσία και η παραδοσιακή εξουσία. Και όταν η νόμιμη εξουσία, η γραφειοκρατική εξουσία παραγνωρίζει την χαρισματική και την πολιτιστική παραδοσιακή εξουσία, τότε δεν μπορεί να συγκριθεί στην κοινωνία και μπορεί να λειτουργήσει. Όταν δεν συνυπάρχουν αυτοί οι τρεις θεσμοί, οι τρεις εξουσίες, τότε ή θα λειτουργήσει λίγο προς αλαζονικές εξουσίες, για να μην πω δικτατορικές, ή προς άναρχες καταστάσεις, και δεν θα υπάρχει ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό πρωτίστως όλα τα κόμματα και όλοι οι πολιτικοί άνδρες βεβαίως σεβόμαστε την νόμιμη εξουσία, αλλά και εκείνοι πρέπει να σέβονται τη χαρισματική και πολιτιστική παραδοσιακή εξουσία του λαού. Για το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών που αφορά τις συζητήσεις ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Ελλάδος, για το θέμα της συνάντησης του Αρχιεπισκόπου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, μίλησε στο κανάλι μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος, όπως πάντα με τον μεστό, ζωντανό
και πνευματικό του λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.